Ριέρα. Η σέντρα του στο δεύτερο δοκάριο, το Ρωσίδης διώχνει ο Ντεγκρά. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Τώρα καταλήγει κόρνερ αφού βρίσκει και στο οριζόντιο δοκάρι των Αργάδων. Και ο Μυραλάς είναι από τα δεξιά, έχει τώρα την μπάλα. Πάντελιτς, Φουστέρ. Το σούτ, η μπάλα κοντράρει και περνά δίπλα από την εστία. Ο Φουστέρ έψαξε το Ριέρα που έχει πάει από τα αριστερά. Νέο γέμισμα του Ιμπαγάσα, εκεί που ο Τωροσίδης έχει προωθηθεί. Τον πίεσε ο Ουριμπάρη. Στο έδαφος ο Τωροσίδης κοιτά τον Κουκουλάκη που έκανε νόημα το παιχνίδι, πρέπει να συνεχιστεί. 25 λεπτά συμπληρωμένα στην Τρίπολη. Χωρίς σκορ, ο Φουστέρ. Λασαριστά, δίπλα από το δοκάρι του Ντεγκρά η μπάλα πέρασε. Κόρνερ, λέει ο Κουκουλάκης. Ο Ρουμπίλ πέρασε στον Μάρτινς, εκείνος χαμηλά για το Φρανκού. Ο Αργεντινός κρατά, πέρασε, κράτησε, δεν μπόρεσε ο Καρέρα να στείλει την μπάλα με δύναμη προς την εστία του Ολυμπιακού. Εκεί βρισκόταν ο Τωροσίδης και απομάκρυνε. Η πρώτη πολύ σημαντική στιγμή για τον Αστέρα. Ο Μπαστία έκοψε το Τωροσίδης. Τον ακολουθεί ο Καρέρα. Όπου πηγαίνει, Φουστέρ στα πόδια του Ορόθκο. Πέναλτι δίνει ο Κουκουλάκης. Στην προσπάθεια του Ορόθκο να σταματήσει τον Νταβίδ Φουστέρ. Εκτελεί ο Φουστέρ στο κέντρο της εστίας, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκόρ, η αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη στις κερκίδες. Ο Μπαστία θέλει να ευνηδιάσει, η μπάλα περνά δίπλα από την εστία του Πάρτο. Καταπληκτική φάση. Περίμενε την κίνηση του Ριέρα, ξανά η μπάλα για τον Ιμπαγάσα, μαγική παλιά για τον Φουστέρ έξω. Σπουδαία ευκαιρία χάνεται εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Ιμπαγάσα στο Φουστέρ, ο Πάντελιτς, ο Φουστέρ θέλει να πάρει την μπάλα μπροστά, τον μαρκάρει ο Μπαστία στο έδαφος ο Ισπανός, μπλόκαρε ο Ντεγκρά. Φόλ εκτελέστηκε, κεφαλιά του Μανιάτη από κοντά, ο Πάντελιτς, η μπάλα είναι εκτός. Ο Μανιάτης λοιπόν στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, λίγο έλειψε να τη στείλει στα δίχτυα. Πάντελιτς έμεινε όρθιος. Πέταξε για το Ζαϊρή, ο Ιμπαγάς απέναντι έχει χώρο. Ο Ζαϊρή συνεχίζει μόνος του, έξω. Κόρνερ είναι, έδιωξε ο Ντεγκρά. Γίνει ο Κοντοέ στο Βίδρα. Εξαιρετικά ο Βίτρα, το πλασέ, out του Κοβού. Πρώτη ευκαιρία στο 9. Τσότσαλιτς. Γονδουλάκης. Η πάσα για τον Μίτρογλου πρόλαβε και έφυγε από τον Καντέ, πλασάρι στον Τζόρβα. Κόρνερ στο 18. Ζιλμπέρτο Κατσουράνης. Ο Σισε, η επέμβαση του Μάχο. Όμο. Σέντρα για το Γονδουλάκη. Ο Καντέ, ο Μίτρογλου, 1-0. Νίκησε τον Τζόρβα. Άνοιξε το σκορ στο 49. Και δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και το φάουλ στο 36. 1-0 ο Μίτρογλου. Δεύτερο μάτς. Ήδη 3 γκολ με τον Πανιόνιο. Για γκολ ο Μίτρογλου, 2 ο Ριέρα. Ο Λέτο άνοιξε το κοντρόλ, πήρε την κόντρα. Ο Κουμορτζή, πέναλτι. Πέναλτι. Στο 54. Ο Λέτο πήρε την κόντρα, ο Κουμορτζή. Ο Κάκος βλέπει πέναλτι. Ο Σισε 1-1. Σοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. 6 λεπτά μετά το προβάδισμα του Πανιωνίου με τον Μίτρογλου. Αφήνει ο Ξοδουλόπουλος.
Ο Σισε, ο Μάχο με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα πρώτο Χρυστοδουλόπουλου. Ριέρα. Ο Μίτρογλου για τον Κουμορτζή, ο Καντέ καλύπτει, βγαίνει ο Τζόρβας. Ο Λέτο αριστερά, ο Χρυστοδουλόπουλος δεξιά με τον Κοντοέ. Ο Σισε, ωραίο σούτ στο δοκάρι. Εκπληκτικό σούτ ο Σισε. Γλιστράει ο Βίτρα. Ο Κουμορτζή, ο Τζόρβας. Σπυρόπουλος. Καλή κίνηση ο Λέτο. Η σέντρα στο Σισε. Out. Ο Σβέρκο στο Τζόρβα. Λογικά η τελευταία φάση στην αναμέτρηση. Η κεφαλιά. Out. Λάτκα στο 95, τέλος, 1-1. Κλείνει, εκτελεί, περνάει την μπάλα από το τείχος, δυσκολεύεται ο Xpurning corner. Στο 15 η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Ιβιτς. Σαλπικίδης βάλε πλάτη τον Αντεφέμι και περνάει για τον Αθανασιάδη, ο οποίος με τα αριστερό σουτάρει, ο Xpurning απομακρύνει σε πλάγιο στο 19. Ένα φάουλ που ανεβάζει την Ξάνθη αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Φλίσκας το εκτελεί γρήγορα για τον Μπέρτο. Μπέρτος που κάνει τη σέντρα για τον Σουάνι, αυτός θα κάνει το κοντρόλ και το σούτι μπάλα κοντράρει στην αγκαλιά του Χαλκιά στο 27. Και πάλι απειλεί ο Σουάνης, αλλά ο Χαλκιάς είναι σε ετοιμότητα. Ο Μαρσελίνιο. Δεν έχει πάει πολύ η μπάλα από αριστερά για την Ξάνθη. Μαρσελίνιο περνάει από έναν αντίπαλο, όχι από τον Τσιρίλο. Κατόγκο παίρνει την μπάλα στο αριστερό και σουτάρει χαμηλά. Ο Χαλκιάς πέφτει, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Άλλη μια φάση από την Ξάνθη. Στο 28. Ιβιτς. Κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα. Έχει τη λύση του Βιερίνια. Του περνάει την παλιά η σέντρα του Βιερίνια για τον Αθανασιάδη. Κεφαλιά out. Στο 35. Ιβιτς, κίνηση του Βιερίνια. Ο Ιβιτς θα του δώσει την μπάλα. Βιερίνια γυρίζει χαμηλά. Αθανασιάδης γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια πάει δεξιά. Βγάζει μία σέντρα για τον Αθανασιάδη. Μπάλα με κεφαλιά του φεύγει out. Στη δεύτερη assist του Βιερίνια. Ο Αθανασιάδης σκοράρει και κάνει το 1-0 με την Ξάνθη να είναι στον αγωνιστικό χώρο με 10 παίχτες. Στο 37 ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύεται και παίρνει προβάδισμα. Κοστούλας μακριά, σε πλάγιο. Βιερίνια είναι εκεί και γρήγορα θα δώσει τον Αθανασιάδη. Έχει πλάτη τον Βάλα, αφήνει στον Βιερίνια, ο οποίος με τα αριστερό θα βγάλει μία πάσα για τον Κουτσιανικούλη. Το σούτ του Κουτσιανικούλη, out. Αντεφέμι, από την πίεση του Σαλπικίδη, περνάει την παλιά του για τον Σουάνιο. Κοντρέρας, σούτ του Αντεφέμι, μάλλον πάσα είναι για τον Μαρσελίνιο, άθελά του. Μαρσελίνιο τη σέντρα καλή, είναι ο Χαλκιάς, δεν μπορεί και ισοφάριση για την Ξάνθη. Από την αλλαγή του Νίκου Παπαδόπουλου, από τον Μάουρο Πόη. Η τυχερή παλιά του Αντεφέμι στον Μαρσελίνιο. Βραζιλιάνο στη σέντρα. Ο Πόη στην ιδανική θέση για να εκμεταλλευτεί το λάθος που έγινε και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα, σκοράρει φέτος εντός και εκτός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ ο Αργεντίνος. Αφού τελείωσαν οι πανηγυρισμοί, ο Νίκος Παπαδόπουλος ζήτησε από τον Βασιλακάκη να περάσει πιο πίσω. Να κρατήσει. Το σούτ του Βιερίνια αποκρούει ο Xpurning. Πολύ δυνατό σούτ και η μπάλα κόρνερ. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Και ο ΠΑΟΚ είναι όλος πάνω από τη μεσαία γραμμή για αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Κοντρέρας. Βιερίνια την κεφαλιά. Αθανασιάδη στη δεύτερη κεφαλιά. Ο Σαλπικίδης στην περιοχή έχει την ευκαιρία και θα τη σπαταλήσει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτή η άμυνα της Ξάνθης, αλλά είναι μόλις 5 παίχτες του ΠΑΟΚ στην επίθεση με 6 τον φιλοξενούμενο Νολίνο την παλιά στην περιοχή. Λάθος η απομάκρυνση, ο Xpurning στη φάση, ο Κουτσιανικούλης έχει την ευκαιρία, πλασάρει. Η φάση συνεχίζεται εκεί, χαμός στην περιοχή, στη μικρή περιοχή της Ξάνθης. Τελικά η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Δεν τα κατάφερε ο Κουτσιανικούλης, δεν τα κατάφερε ο Σαλπικίδης. Βοηθάει και ο κόσμος, προσπαθεί. Δώσει μια παραπάνω όθηση στην ομάδα. Ο Τσιρίλο κάνει την παλιά. Βιερίνια την κεφαλιά. Ο Αθανασιάδης δεν θα μπορέσει γιατί ο Βάλας τελευταία στιγμή απομακρύνει. Το σούτ του Τσουκαλά. Ο Xpurning με γροθιάς έχει σηκωμένο το σημαίο και ο βοηθός. Έτσι και εδώ ο Αθανασιάδης δεν πρόλαβε. Του φύγε το κοντρόλ και μάζεψε ο Xpurning.
Λάφας που πιέζεται αλλά κρατάει την μπάλα. Σαλπικίδης έχει μεταφερθεί δεξιά για να χωρέσουν όλοι οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ στο μάτσο. Αθανασιάδης στην προσποίηση, φάουλ του Κοστούλα. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί ο Μπαλάφας πήρε την μπάλα. Μουσλίμοβιτς και πάλι για τον Μπαλάφα. Ποιο γυρίζει χαμηλά για τον Βόσνιο. Η μπάλα φτάνει στον Σαλπικίδη γκολ στο 81. Οι αλλαγές του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλάφας κάνει την πρώτη παλιά. Ο Μουσλίμοβιτς τη δεύτερη. Ο Σαλπικίδη στον γκολ. Οι αλλαγές του Μάκη Χάβου βοηθούν την ομάδα να φτάσει στο 2-1. Στο 81. Παλιά του Αλβάρες για το Μόνχε. Γυρίζει ο Αργεντίνος εντυπωσιακά. Η κεφαλιά του Σολάκη. Η μπάλα βρήκε το σώμα του Νασούτη. Φώναξαν για κάποιο χέρι οι φιλοξενούμενοι στο 8 λεπτό. Δεν βλέπει καν ο Νασούτη. Η μπάλα τον βρίσκει στο χέρι. Δεν υπάρχει πρόθεση νομίζω. Χάνουν οι παίκτες ΣΑΕΚ προσωρινά όμως. Δέλλας λάθος. Πάνω στον καπετάνο ήταν η παλιά. Ο Μπρέσκα με το αριστερό. Χλιαρό σουτ. Οι κόντρες στο σουτ από τον καπετάνο. Η μπάλα είναι κόρνερ στο 10ο λεπτό. Μπίντε στη σέντρα. Περνάει η μπάλα η κεφαλιά του Μόνχε. Ευκαιρία για την ομάδα του Τσιόλη στο 11 με τον Αργεντίνο που έρθει κοντά στο 3ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Καπετάνο Σακαρέ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Βόλο από την κακή έξοδο του Σάχα. Ο Σενεγαλέζο είχε βγει μπροστά. Είναι πανύψηλο. Νικάει την άμυνα της ΑΕΚ 0-1 στο 12ο λεπτό. Καθώς ο Ισπανός βλέπει ότι ως τώρα δεν βγαίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλο. Ο Δέλλας αντιμετωπίζει πρόβλημα ενώ έχει πάρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό Βόλο. Τώρα ο Μπίτες και πλασάρει και γίνεται το 0-2 με το πλασέ απέναντι στον Σάχα στο 19. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι η ομάδα που κυριαρχεί στο γήπεδο. Φτάνει σε ένα δεύτερο γκολ. Σκόκο. Το shoot out στο 26ο λεπτό. Λεωνάρντο με φάλτσο. Η μπάλα πάει προς την εστία. Ο Γιακούποβιτς με το δεξί χέρι 43. Το γύρισμα. Στη συνέχεια το Γιάχιτς, η κόντρα και το κόρνερ. Λεωνάρντο πρώτο δοκάρι. Περνάει η μπάλα κεφαλιά προς την εστία. Χωρίς να μπορεί να νικήσει τον Γιακούποβιτς ο Νασούτη στο 46. Σκόκο. Το σουτ με το αριστερό δεν ήταν πολύ δυνατό, αλλά ήταν επικίνδυνο και βρήκε με περένταση ο Γιακούποβιτς στο 58. Έβγαλε σε κόρνερ. Μπρέσκα περνάει. Την άλλη πλευρά είναι ο Μόνχε. Ο Μπρέσκα δεν βιάζεται, σηκώνει το κεφάλι. Τρέχει κοντά το Καράμπελας. Γύρισμα του Μπρέσκα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. 0-3 στο 61. Σε αυτή την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι που κάνει σήμερα η ομάδα του Σάκη Τσιόλη, ο οποίος βλέπετε παραμένει ανέκφραστος, ήρεμος. Στην αντεπίθεση έρχεται το τρίτο γκολ του Μόνχε στο πρωτάθλημα. Ο Δήμιος του Παναθηναϊκού το Δεκέμβριο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ρόκας άλλαξε με τον καπετάνο. Σέντρα του Ρόκα κεφαλιά ενώ κάπου αδράνησε εκεί ο Νασούτη και αρχίζει άγρια αποδοκιμασία από πλευράς του παδών της ΑΕΚ τώρα από την κερκίδα για την ομάδα τους. Πίσω από τον Λεωνάρδο η μπάλα, μόνο ο Μπρέσκα λίγο πιο μπροστά. Για τους φιλοξενούμενους κεφαλιά του Νασούτη, ευκαιρία να υπάρχει σφύριγμα νωρίτερα. Φάουλ επιθετικό στο 61ο λεπτό του Νασούτη στο Μόνχε. Καθώς θεωρεί ο κύριος Μάνταλος ότι με τα χέρια κατεβάζει τον αντίπαλό του τον Μόνχε. Για να δούμε τον Μπρέσκα. Βλέπει δεξιά τον καπετάνο, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλο το πλασέ. 0-4 στο 80. Απίθανη βραδιά για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καπετάνος που έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι και μια συντριβή της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της. Ακούγονται πολλές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς ΑΕΚ. Εδώ το γύρισμα προς την δεξιά δοκό, εκεί που ο Μπλάνκο δεν πρόλαβε. Το γύρισμα του Λεωνάρντο στο 82. Προς το παρόν έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι που είναι για την Καβάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει. Η κεφαλιά και η μπάλα τελικά στα χέρια του Ελευθερόπουλου αφού πρώτα χτύπησε στο δοκάρι. Κεφαλιά που ήταν από τον Νικουλάη. Εκτέλεσε ο Λίμα. Η κεφαλιά out από τον Κατσικά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ηρακλή ως τώρα στο παιχνίδι στο 31. Ο Μαχόπ
Πάσα είναι πολύ καλή για τον Σολτάνη και μπαίνει μόνος. Με τον Γκαλίνοβιτς ευκαιρία θα την πετάξει στα σκουπίδια. Ο Ντικρό, Κοβουτσίτσεβιτς για τον Ονουάτσι, προλαβαίνει τον Ελευθερόπουλο, πέφτει. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Σπάτας, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τη φάση και δίνει out. Για να δούμε εδώ. Προλαβαίνει την μπάλα. Νομίζω ότι τον βρίσκει ο Ελευθερόπουλος, για να δούμε για από εδώ. Δύσκολη φάση. Και εκτελεί ο Αμπντούν. Η κεφαλιά μπλοκάρει. Ο Ελευθερόπουλος χάνει την μπάλα, δεν μπορεί όμως ο Ονουάτσι και χάνεται η ευκαιρία για την καβάλα. Ξανά ο Γιάκοπ, δυνατό το σούτ, η επέμβαση από τον Γκαλίνοβιτς. Πέρασμα για τον Ονουάτσι είναι καλό, το γύρισμα του Βουτσίτσεβιτς, ευκαιρία για τον κόλλημπα, αλλά κοντράρι στον Ραμπατζή, κόρνερ. Από τον που εκτέλεσε στην πορεία της μπάλας γκολ, ο Νικουλάε, 1-0. Ή ο Τόμασιτς, ο Τόμασιτς είναι, διορθώνω, 1-0 για την Καβάλα στο 66ο λεπτό από το εξαιρετικό χτύπημα στο φάουλ από τον Αμπντούν. Ήταν μια πάσα ακριβία στην ουσία για τον Τόμασιτς. Τους έβαλε Ρόμπλες και Βέλιο. Προακτύπησαν Σολτάνη και Πετκάκης. Ο Αμπντούν. Ποιος συνεχίζει την προσπάθεια, του κάνει φάουλ ο Ρόμπλες. Και ο Ντάνι, ο οποίος φλερτάρει με την κόκκινη κάρτα. Τραβώντας τον Αμπντούν και ανάβοντας τα αίματα, προκορομαχίες από τον Ντάνι. Δεν θα γλιτώσει την κόκκινη. Κόκκινη κάρτα και για τους δύο. Και για τους δύο. Κύριο Σπάθα και για τους δύο, και στον Ντάνι την έδειξε. Μάλιστα, και στον Αμπντούν. Κάνει εντύπωση. Ο Ντάνι ούτως ή άλλως φαινόταν ότι δεν θα την γλιτώσει, γιατί είχε και κίτρινη κάρτα. Οπότε και δεύτερη κίτρινη να έβλεπε, για το γεγονός ότι τράβηξε αρχικά και πέταξε την μπάλα στη συνέχεια στον Αμπντούν, θα έβλεπε ούτως ή άλλως την κόκκινη. Εδώ είναι σαφώς για κόκκινη κάρτα ήδη. Εδώ σηκώνεται και κάνει την κίνηση να χτυπήσει ο Αμπντούν και πληρώνει αυτή του την κίνηση και αυτός με κόκκινη κάρτα. Ο Ντικρόκ για τον Ονουάτσι που τον βγάζει σε καλή θέση, ευκαιρία για το 2-0 και τον πραγματοποιεί για να κλειδώσει τη νίκη στο 81 ο Ονουάτσι. Η Καβάλα 10 λεπτά πριν από το τέλος. Σκοράρει για δεύτερη φορά τον Μπέντζαμιν Ονουάτσι και φτάνει πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική, σπουδαία για αυτήν την νίκη. Αλλά πέρασε, βγαίνει μπροστά τώρα με τον Περεϊρίνια. Πάσα του είναι καλή, πλασάρι, χάνει την ευκαιρία, όχι, 3-0 για την Καβάλα με τον Φέρτζελ. Εδώ και πάλι δείτε πως παίρνει την πάσα από τον Περεϊρίνια. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πλασάρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 3-0. Βεγλέρα σηκώνει το κεφάλι, θέλει να βρει το Σαγκανόφσκι στην κίνηση. Παλιά είναι ακριβίας, ο Σαγκανόφσκι με το Μαγουενέ στην πλάτη. Κάνει το γύρισμα γρήγορη, αντίδραση από τον Αναστασάκο, στρώνει στον Καμαρά με το αριστερό, η κόντρα στον Παπάζογλου. Σφακιανάκης, ένα ακόμη αριστερό, οι κόντρες, η παλαπλάγια. Η ευκαιρία χάνεται για τον Ατρόμητο, η πρώτη γενικό στο παιχνίδι, όχι μόνο για τους φιλοξενούμενους. Πάρκερ θέλει να εκμεταλλευτεί τους χώρους, δίνει στον Ταλέ. Ο Μπαζίνσκι τον έκλεισε. Ο Πάρκερ έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το σούτ, ο Μιχαηλίδης στην κλειστή του γωνία μπλοκάρει την μπάλα. Τάτος. Κάνει κίνηση ο Σαγκανόφσκι και του πετάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Πανσεραϊκού. Σαγκανόφσκι, παράλληλη σέντρα, ο Άμμο διώχνει. Στην πλάτη του ήταν ο Καμαρά. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Με τον Γεωργιάδη να το εκτελεί. Πρόλαβε, έπιασε την κεφαλιά. Ο Σίντιτς, η μπάλα πέρασε out. Μπάλα φτάνει στον Παπάζογλου. Στέλνει την μπάλα πάνω στον Ολιβέιρα. Που την προλαβαίνει, δεν βγήκε. Ο Πανσεραϊκός πάντως μένει ψηλά με τον Σίντιτς. Ο Λεοζίνιο έφερε την μπάλα στα αριστερό. Έκανε το σούτ, η μπάλα περνάει out. Εδώ η προσπάθεια από τον Πρίτο, βρήκε τρόπο να περάσει την περιοχή. Ο Βραζιλιάνος σήκωσε κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νάστος έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων για τον Ατρόμητο. Νεμπεγλέρας για τον Σφαγιανάκη.
Σφαγιανάκης πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Παπάζουγλου. Έβγαλε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού. Η κεφαλιά από τον Αναστασάκο 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Ανοίγει το σκορ στις Σέρες ο Ατρόμητος με τον Αναστασάκο. Πούμε για τον Ηλία Αναστασάκο ότι αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή του ως βασικός στον Ατρόμητο. Είχε κάνει μια συμμετοχή ως αλλαγή στην δεύτερη αγωνιστική με τον Ηρακλή. Έκτοτε άρχισε μια κακοδαιμονία με μια αποβολή που είχε τεσσάρων αγωνιστικών που του στήχησε εκτός δράσης. Έναν τραυματισμό αρκετά σοβαρό, μυϊκό και στη συνέχεια μια ίωση λιμόδρου μονοπύρινου. Ο Μπέλιτς κερδίζει την κόντρα από πλεονεκτική θέση, σημαδεύει ψηλά. Πρώτο κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς. Κεφαλιά και είναι γκολ. Έχει υπάρξει σφύριγμα όμως, ακυρώνει τον γκολ ο Τσινιάρης που ήταν πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τόχα και διαμαρτύρονται και ο Φατή και ο Τόχα για αυτό το τράβηγμα που έγινε εκτός φάσης. Εδώ και πάλι κρατάει ο Φατή, είναι αυτός ο οποίος κρατάει τον Ρουμπάκι να μην κάνει κίνηση προς το μαρκάρισμα του Τόχα. Αυτό είδε, αυτό σφύριξε ο Τσινιάρης. Το 0-0 παραμένει παρά την πολύ καλή εκτέλεση από τον Τόχα. Το λάθος από τους αμυντικούς. Ο Εργοτέλης προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Διαμαρτυρίες από μάκρινο Φατή και από τον Τόχα στον Βαγγέλη. Βλέπετε και πάλι εδώ τον Ρωμάνο να γυρίζει στον Φραγκουλάκη, βρίσκει η μπάλα το χέρι του Φατή. Θεωρεί ο Τσινιάρης ότι είναι πολύ κοντά και είναι ακούσιο. Πάντως βρήκε την μπάλα το χέρι. Τόχα έρχεται να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Κρατάει. Η σέντρα, το σούτ με τη μία out από τον Ντάνιελ Σέζαρεκ. Σέζαρεκ. Τόχα με τη μία για τον Χαβί, το οποίο έρχεται δυνατά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή κοντά στον κόλο. Άρης πλασάρει. Είναι εκεί ο Δασκαλάκης όμως. Διώχνει σε κόρνερ στο 1ο λεπτό. Δεν μπορούν να περάσουν πάσες ουσιαστικά στον Μπούντιμιρ γιατί δεν βλέπω να παίζουν και τα άκρα καλά. Δηλαδή ούτε ο Ρωμάνο ούτε ο Βερπακόφσκης έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Γίνεται το λάθος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το πλασέ και ο Σιφάκης λέει όχι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βερπακόφσκης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε από πλευρά Σάρη, από τον Κουλουχέρη συγκεκριμένα. Φραγκουλάκης, μπάλα τώρα θα κατέβει. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τσέζαρεκ, αφού κέρδισε την μπάλα, έδωσε συνέχεια. Σωστά ο Τσινιάρης και τώρα ο Χαβίτο μόνος μπροστά προσπαθεί να βγάλει μια ωραία πάσα εδώ για τον Μίσελ μέσα στη μεγάλη περιοχή και βέβαια και οι δύο πάγκοι είναι όρθιοι. Οι μισοί διαμαρτύρονται ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή την φάση για τον Μίσελ και άλλοι μισοί ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ο Τσινιάρης θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Μίσελ. Εδώ ο Μίσελ ο οποίος περνάει. Νομίζω ότι δεν τον βρίσκει ο Φραγκουλάκης. Να την ξαναδούμε τη φάση. Τον βρίσκει στο τελείωμα. Πάντως μπάλα Φραγκουλάκης δεν βρήκε. Βέβαια ο Μίσελ προσπάθησε ή αν θέλετε άρχισε να πέφτει πριν τον βρει ο Φραγκουλάκης. Εδώ το είχα. Πάσα για τον Νέτο. Η σέντρα από τον Νέτο. Κοντά στον κόλο Άρης κάνει μεγάλη ευκαιρία. Καταπληκτική ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ που θα χάσει ο Πορτίγια. Ο Τζούνιορ εκτελεί καλά φάουλ από μακριά. Αυτή είναι η εκτέλεση από τον Τζούνιορ. Καταπληκτικό το σουτ. Χαβίτο. Απέναντι σε δύο παίχτες του Εργοτέλη. Κλείνεται. Προσπαθεί να αλλάξει με τον Τόχα. Πέσουν ωραία το 1-2. Χαβίτο απέναντι στον Δασκαλάκη. Πλασάρι out. Άλλη μια μεγάλη στιγμή για τον Άρη στο 62. Λεάλ για τον Ρωμάνο. Και πάλι για τον Λεάλ. Πέσουν ωραία οι παίχτες του Εργοτέλη. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει όμως ο Κουλουχέρης και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ πρώτου Μπούντιμιρ. Ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός των παικτών του Εργοτέλη. Παναγιώτης Στεφάνου με ενημερώνει ότι ο Καραγιοργίου θεωρεί ότι ο Ρουμπάκης κουράστηκε. Δούμε όμως αυτή την προσπάθεια του Χαβί, το ατομική προσπάθεια. Έχει περάσει τρεις παίχτες. Θα κάνει και το σουτ. Καλό το σουτ έξω. Η εκτέλεση από τον Φραγκουλάκη. Μπάλα περνάει, θα πιάσει το σουτ ο Λεάλ έξω. Ρωμάνο. Σέντρα για τον Μπούντιμιρ. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Σιφάκης θα διώξει κόρνερ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μιχάλη Σιφάκη στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπέτο. Και πάλι για τον Ρωμάνο ο οποίος έχει χώρο. Καταφέρνει να περνάσει για τον Μπούντιμιρ.
Και αυτός με τη σειρά του για το Λεάλ, το σούτ από το Λεάλ out. Σέντρα από τον Κοντοδήμο τώρα. Μπαίνει στη φάση ο Στολτίδης, γύρισε ο Τσίγκας, κόρνερ. Ο Καλατζής με τον Κατσιαρό, ο Τσίγκας. Πάλι ο Καλατζής για τον Επστάιν. Τον περιμένει ο Βελάσκο, ξέφυγε ο Γερμανός και μπήκε στην περιοχή. Ο διαιτητής δείχνει out. Με διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας τώρα. Ο Αμπάρκιολης ήταν δίπλα στη φάση. Εδώ με τον Επστάιν να μπαίνει στην περιοχή και τον Βελάσκο να προσπαθεί να τον κόψει. Ο διαιτητής δεν βλέπει παράβαση και δίνει out. Στολτίδης. Από πολύ μακριά κόντρα ρε η μπάλα, η επέμβαση δύσκολη από τον Τσοντοφάλσκι σε κόρνερ. Απευθείας ο Επστάιν, ο Τσοντοφάλσκι δεν μπόρεσε να μαζέψει, φάση συνεχίζεται, πάλι με σούτ του Επστάιν. Από την κεφαλιά του Βενέτη, δεύτερη του Νταμπίζα. Πάλι ο Στολτίδης για τον Επστάιν. Χαμηλά η μπάλα, η προβολή του Καλατζή από αυτή του Κατσιαρού. Η Κέρκυρα παίρνει κόρνερ. Μακρύς. Κάθετη μεταβίβαση πέρασε από τον Ταυλαρίδη. 1-0. Με το γκολ του Μαζνόφ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Κέρκυρας. Ο Σκοπιανός βρίσκει δίχτυα. Και οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο μάτς. Και ο Μαζνόφ δικαιώνει με το καλημέρα την επιλογή της Κέρκυρας, αφού εκμεταλλεύεται την πάρα πολύ καλή πάσα του Μακρύ, στρέφοντας την μπάλα στη γωνία του για το 1-0 της Κέρκυρας, με το πρώτο γκολ του Σκοπιανού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μαζνόφ κάνει κίνηση. Τώρα πήρε ο Επστάιν. Η σέντρα για το Σκοπιανό, ευκαιρία που χάνεται για το 2-0 από τον Μαζνόφ. Ο Σίμιτς πέρασε η μπάλα έξω. Μαρκάρει ο Στολτίδης, είναι κοντά και ο Κοντοδήμος. Ψάχνει στήριγμα ο Μπλάζεκ. Δεν βρήκε κανέναν. Έβγαλε τελικά τη σέντρα στην περιοχή. Κατέβασε ο Ιγκλέσιας, ο Τσιμπάμπα. Η μπάλα δεν φεύγει. Υψωμένη σημαία του βοηθού για offside. Δεν υπάρχει γκολ. Εδώ φαίνεται να είναι μπροστά ο παίκτης της ΑΕΛ, υπόδειξη του βοηθού για offside.